Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι το πρώτο podcast για το μπασκετάκι Πάτρας. Και θα ασχοληθούμε με τα play-off της διοργάνωσης. Είμαι ο Αντώνης Παναγόπουλος και έχω δίπλα μου τον Ανδρέα Φραγκούλη, σχολιαστή των αγώνων. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα θα μπορούσαμε να πούμε. Τέλος πάντων, εμείς πρωί γυρνάμε, τώρα ο καθένας δεν ξέρουμε τι ώρα θα τα ακούσει γιατί δεν είναι live. Λοιπόν, μετά από μια γεμάτη σεζόν στο μπασκετάκι Πάτρας, έχουμε φτάσει πλέον στην κορύφωσή της, γιατί ξεκινήσανε τα play-off της Development League, ξεκινήσαν ήδη, ξεκινάνε και τα play-off της Master την επόμενη εβδομάδα. Ενδεχομένως, όταν θα βγει το podcast στον αέρα, κάποια πράγματα θα έχουν ήδη γίνει. Ωστόσο, είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα. Είναι μια χρονιά η οποία νομίζω είναι η πιο συναρπαστική και η πιο αμφίροπη για το μπασκετάκι Πάτρας. Καταρχάς, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, να πούμε κάποια βασικά πράγματα. Πρώτον, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ομάδες. Από 22 γίνανε 28. Στην Development και στη Master. Η Development πλέον έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη, γιατί από τις 18 ομάδες οι 8 μπαίνουν στα play-off. Και επίσης είναι η χρονιά που θα λέγαμε ότι η Tech Buddy, η οποία είναι η ομάδα που ουσιαστικά έχει κατακτήσει τα πάντα, double τη σεζόν 21-22, double τη σεζόν 22-23, και επίσης κατέκτησε και το Super Cup Πάτρας Αγρινίου, το Super Cup Δυτικής Ελλάδος. Φέτος έχει τον περισσότερο ανταγωνισμό και δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι φαβορή, αλλά σίγουρα έχει πολλές καλές ομάδες να συναγωνιστεί για να φτάσει στο τρόπο. Θες να ξεκινήσουμε από τη Master ή από τη Development, τι θα έλεγες? Νομίζω πως αφού είχαμε παιχνίδι χθες στη Development, καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε να πάμε από εδώ, να πάμε από τη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, η Development, η οποία πέρυσι την κατέκτησαν οι Like Stars, έχει ένα ιδιόμορφο σύστημα διεξαγωγής για να ξέρει και ο κόσμος. Σαν την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, οι πρώτες 6 ομάδες μπαίνουν απευθείας στα play-off. Το 7 έως 10 παίξανε play-in, παίζουν play-in. Το 7 με το 8 ο νικητής παίρνει την 7η θέση και παίζει με το δεύτερο. Και ο χαμένος έχει δεύτερη ευκαιρία, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του 9-10. Έτσι ώστε να πάρουν την τελευταία θέση για τα play-off, την 8η. Αυτός που θα πάρει την τελευταία θέση για τα play-off θα παίξει με τον Μπεγουλάκη που τερμάτισε πρώτος. Η Μπαρσελόνα ήδη τίθηκε από τους Πρίτς, οπότε είναι μια υποψήφια αντίπαλος. Η άλλη είναι η Think Digital. Οπότε έχουμε Μπεγουλάκη εναντίον Πρίτς ή Think Digital. Οι Νομπελίστες θα παίξουν με τους. Συγγνώμη, εναντίον Μπαρσελόνα ή Think Digital. Οι Νομπελίστες θα παίξουν με τους Πρίτς. Και έχουμε για το 3 έως 6 Lucky Stars Mina Rist. Και για το 4 έως 5 έγινε ήδη το ζευγάρι Klafta No Limit. Στο οποίο επικράτησαν οι Klafta με 64-59. Ήσουν εκεί, το είδες το παιχνίδι. Ένα σχόλιο πρώτο για αυτό το ζευγάρι. Εντάξει, άμα ξεκινήσαμε έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έρθει στη συνέχεια. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου ήταν το καλύτερο ορεκτικό για τα play-off. Πραγματικά. Δηλαδή, προσπερνούσε ο ένας, προσπερνούσε ο άλλος. Είχαμε και ισοπαλία σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Δύο νεανικές ομάδες οι οποίες μοιάζουν στο στυλ παιχνιδιού τους. Βέβαια, η Klafta θα λέγαμε ότι πήγαινε πιο πολύ με το ένστικτο, κυρίως του Ζήση, ο οποίος είναι ο κορυφαίος παίχτης μακράν. Αλλά είχε και άλλους πρωταγωνιστές, και ο Παπαδιάς και ο Πασχαλίδης έβαλε ένα μεγάλο σουτ. Από την άλλη, οι No Limit τους είδαμε να παίζουν πιο στοχευμένα, περνώντας την μπάλα μέσα στο καλάθι. Αλλά στο τέλος, το ένστικτο του νικητή που το έχει ο Ζήσης και το έχουν και άλλα παιδιά από την Klafta που έχουν και ένα χρόνο εμπειρίας ακόμα. Πέρυσι είχαν γνωρίσει έναν πολύ πικρό αποκλεισμό. Είχαν τερματίσει την πρώτη θέση. Έπαιξαν με τους 8ους Μπεγουλάκη. Τότε ήταν διπλά τα παιχνίδια. Είχαν κερδίσει Klafta για 20 πόντους στο πρώτο μάτς και ιτήθηκαν με 23 στο δεύτερο. Σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του μπάσκετ. Στην ιστορία του μπασκετάκι, συγγνώμη. Και η Klafta λοιπόν θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού του Μπεγουλάκη, που θα είναι είτε η Μπαρσελόνα είτε η Think Digital. Τι βλέπεις την Klafta κάνει να φτάσει ψηλά, να φτάσει πιο μακριά, να φτάσει τελικό? Κοίταξε να δεις. Ο Ζήσης στα προηγούμενα παιχνίδια
Ναι, μεν και πάλι ξεχώριζε καθώς είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της development. Δεν είχε αλλά βοήθεις. Η αλήθεια είναι ότι στο χθεσινό παιχνίδι το πήρε πάνω του. Είχε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Βασικά έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες. Ξεκόλλησε την ομάδα του σημείο που η Κλάφτα είχε βρεθεί ακόμα και στο μείον 10. Εκείνη που έβαλε τα μεγάλα τα σουτ. Είχε καιρό να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Το χρώσταγε στον κόσμο της Κλάφτα. Ακριβώς. Οπότε αν συνεχίσει έτσι και έχει και τους συμπαίκτες τους σε τόσο καλή κατάσταση όσο βρέθηκαν χθες, νομίζω πως δεν έχουν να φοβηθούν κάτι και μπορούν, γιατί όχι, να φτάσουν και μέχρι τον τελικό. Η Κλάφτα, να πούμε ότι είναι μία από τις άτυχες ομάδες γενικά της διοργάνωσης. Είδε το Τζιγκούν να τραυματίζεται πολύ σοβαρά με κάταγμα κατά τη διάρκεια της παράτασης ενός αγώνα με τους Falcons. Ο Σταύρου, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας, λόγω του γεγονότος ότι έχει τελειώσει τις σπουδές του και έχει μετακομίσει στην πόλη του, δεν έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε όλα τα παιχνίδια. Ο Τριανταφύλου είναι επίσης τραυματίας, που είναι παίχτες πολύ κομβική για την Κλάφτα. Οπότε περιμένουμε πολύ να κουβαλήσουν ο Καραμπάσης, πέρα από το Ζήσι, μιλάω τώρα. Ο Καραμπάσης, ο Παπαδιάς και είδαμε και παίχτες όπως ο Πασχαλίδης. Το Κάλης κατά το καλάθι. Και ο Ζήκου έβαλε ένα πολύ μεγάλο καλάθι και τον γκολφάουλ λίγο πριν το τέλος. Και έτσι Κλάφτα προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Και τον buzzer beater ήταν θέμα ψυχολογίας που έβαλε ο Ζήκου. Και τον buzzer beater στο τέλος της τρίτης περίοδου, σωστά. Έχεις δίκιο. Από την άλλη, ενώ Limit αποχαιρετούν τη διοργάνωση έχοντας κάνει μια πολύ καλή πρώτη χρονιά. Με τους δύο καψάλιδες, τον Σάβα και τον Δημήτρη, να είναι νομίζω οι δύο ηγέτες της ομάδας και τον Παπαχριστόπουλο μέσα στο καλάθι. Ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος σε κάθε παιχνίδι τελείωνε με 15-16 rebound. Αλλά έλειψε νομίζω η εμπειρία από αγώνες playoff. Ίσως να έλειψαν και οι παραπάνω λύσεις, θα έλεγα εγώ. Γιατί στα τελευταία παιχνίδια έρχονταν λίγοι. Και είπαμε ότι πέρα από τους. Έλειψε ο γιατράς να κουουουτσάρει λίγο. Έλειψε και ο γιατράς. Ποιος του Μάικη του γιατρά. Ήταν πέρα από τους δύο καψάλιδες, δηλαδή στο σκοράρισμα, οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε πιο χαμηλά νερά, οπότε υπήρχε ένα θεματάκι εκεί. Ακριβώς. Περσινοί πρωταθλητές της development ήταν οι Lucky Stars, οι οποίοι πέρσι υπό την καθοδήγηση αυτής της αλεπούς των πάντων, τον Γιώργο Αγγελόπουλο, κατάφερε να κερδίσει τους Backrim Teams στον τελικό. Γενικότερα οι Lucky Stars είναι μια ομάδα που πολύ δύσκολα την κερδίζεις. Δεν κερδίζεις με μεγάλες διαφορές. Θυμίζει λίγο Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα. Αλλά δεν χάνει και εύκολα. Οπότε είναι μια ομάδα δύσκολο να τη ματσάρεις, κυρίως επειδή παίζει πολύ με τα πεντάρια της. Παίζει με τους Mina Rist την Τρίτη. Και πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει αυτό το παιχνίδι ως έναν πρόωρο τελικό, ως ένα παιχνίδι. Ίσως είναι η μοναδική ομάδα που δεν ταιριάζει στους Lucky Stars σε μιναρίες, κυρίως επειδή έχει πολυβόλα στην περιφέρεια, Λιόλιο και Γιαννακόπουλο. Εκεί τι βλέπεις, ποια είναι η πρόληψή σου? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι Lucky Stars έχουν ένα πολύ μεγάλο προνόμιο που δεν το έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Το αρκετά βαθύ rotation, το οποίο το εκμεταλλεύεται ο coach Αγγελόπουλος και σε κάθε περίοδο κάνει 5 αλλαγές μαζεμένες στο 5 λεπτό. Οπότε έχει δύο πεντάδες. Λεγόμενες κολεγιακές αλλαγές. Πέντε μπαίνουν, ναι. Πέντε βγαίνουν ακριβώς στα μισά του δεκαλέπτου. Οπότε έχει τη δυνατότητα να φρεσκάρει συνεχώς την ομάδα του και καταφέρει να παίρνει πράγματα, αν όχι από όλους, σχεδόν από όλους τους παίχτες, το ίδιο. Και επειδή λέμε κιόλας για την περιφέρεια των. Για τα πεντάρια μάλλον των Lucky Stars, έχουν και παίχτες οι οποίοι τη βάζουν απ' έξω. Ο Χρονόπουλος, ο Βελέντι, ο Κομνηνός. Δεν είναι τυχαία ομάδα. Η αλήθεια είναι πως υστερούν κάπως σε ταχύτητα, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατοί. Να. Οπότε έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Οπότε αν μια ομάδα θα θέλει να τους κερδίσει, θα πρέπει να χτυπήσει, θεωρώ, στην ταχύτητα. Οι Mina Rist, οι οποίοι θυμίζουν λίγο την περσινή Κλάφτα, δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει αρκετή ποιότητα, αλλά και αυτοί έχουν απειρία από play-off, μπαίνουν πρώτη φορά, πέρυσι είχαν τερματίσει πρώτη-τελευταία. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, ότι δεν έχουν την εμπειρία από τέτοιους αγώνες σε σχέση με τον Αγγελόπουλο που τα έχει φάει αυτά τα μάτια με το κουτάλι? Αν είναι και ο Λιόλιος και ο Γιαννακόπουλος, οι Mina Rist έχουν δείξει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε αντίπαλο στο development. Νίκησαν με αρκετά μεγάλη διαφορά και άνεση τους πρώτους νομπελίστες όταν ήταν και οι δύο και έκαναν ένα από τα καλύτερα τους παιχνίδια. Και τους Μπεγουλάκη που τερμάτισαν πρώτοι, δηλαδή
έχουν ρίξει δύο εικοσάρες στις ομάδες που πήραν τις δύο πρώτες θέσεις. Από τους Lakers τόσο όμως είχαν χάσει. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια άτυχη στιγμή, αν απλά οι Lucky Stars μπόρεσαν, όπως είπαμε, να εκμεταλλευτούν το βαθύ τους rotation. Από εκεί πέρα... Θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα derby, θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Θέλω και ένα σχόλιο για τον Ομπελίστη Σπρίτς, γιατί είναι ένα παιχνίδι μεταξύ δύο τελείως διαφορετικών μπασκετικών κόσμων, θα λέγαμε. Η Πρίτς που είναι μια ομάδα που ουσιαστικά έχει... το είδαμε χθες, έτσι, απέναντι στην Μπαρκελώνα. Και οι 8 παίχτες είχαν inside game περισσότερο από το... Μάλλον όχι και οι 8, εντάξει, ο Μπερδέσιο και ο Κωνσταντινόπουλος είναι οι δύο μαέστροι στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι εκμεταλλεύονται τη δύναμή τους κοντά στο καλάθι. Και όπως χαρακτηριστικά λένε οι παίχτες των Πρίτς, είναι, το μπάσκετ που παίζουν είναι μια οδή για τους χοντρούς. Ήδη το λένε έτσι, μην μας κατηγορήσετε για body shaming. Και μάλιστα όλοι λένε ότι θέλουν να τρώνε περισσότερο για να γίνουν σαν τον Νίνο τον Ηλιόκαυτο. Λοιπόν, έχουν πολύ καλή ομάδα. Πιστεύεις ότι μπορούν να κερδίσουν τους Νομπελίστες? Εγώ πιστεύω ότι μπορούν και θα το δώσω το σαν hot take. Έχουν την ποιότητα να το κάνουν, αν και κάποιες φορές έχουν σε εισαγωγικά αυτοκτονήσει σε πολλά παιχνίδια, παρόλο που είχαν την ποιότητα να είναι στα play-off κατευθείαν. Όχι να μπουν μέσω της διαδικασίας των play-in. Θεωρώ πως είναι από τις λίγες ομάδες όπου έχουν δύναμη και κατά το καλάθι, αλλά έχουν και αξιοπρεπείς περιφερειακούς. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και το πλεονέκτημά τους είναι τα πεντάρια, καθώς οι νομπελίστες δεν έχουν ψηλό, δεν έχουν δύναμη κατά το καλάθι. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ από την περιφέρεια, εκτελεί και γίνει πολλά τρίποντα, είναι νέα παιδιά, τρέχουν, διαφέρουν πολύ σε σχέση με τους καταλαβαίνετε λοιπόν Prince. Τι έχουμε να δούμε για τους Μπεγουλάκη δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τους ζευγάρι τους, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιον θα παίξουν. Το μόνο που θα πούμε είναι ότι φέτος και αυτοί και η Μίνα Ρίστ είναι δύο ομάδες που έχουν κάνει την περισσότερη πρόοδο, γιατί οι Μίνα Ρίστ τερμάτισαν ένατη, βγήκαν έκτη, αλλά πέρυσι ήταν ένατη στους 10, φέτος είναι έκτη στους 18. Οι Μπεγουλάκη πέρυσι είχαν τερματίσει 8η στην κανονική διάρκεια και βγήκαν πρώτη. Βέβαια πέρυσι δεν είχαν τόσο πολύ το Χρυσαντακόπουλο, είχε έρθει σε πολύ λίγα παιχνίδια, ο οποίος Χρυσαντακόπουλος είναι ο πιο έμπειρος και μπαροτοκανισμένος παίχτης της Λίγκα. Και δεν είχαν και παίχτες όπως ο Λαμπροκοστόπουλος, ο Νταβλούρος που ερχόταν στο ξεκίνημα της χρονιάς. Φέτος έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Μία τελευταία ερώτηση θα σου κάνω για την development, θα σου κάνω ένα challenge να το φτιάξουμε μαζί. Να μου πεις ένα top 5 παιχτών που θα διάλεγες, δηλαδή την ιδανική πεντάδα για development league. Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Ξέρω ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις τα δύσκολα. Τι να σου πω τώρα, σίγουρα θα... Πάμε στα guard, ξεκινάμε από τα guard. Σίγουρα θα ξεκινάγα με τον Παναγιώτο Γιαννακόπουλο, όπως έχει δείξει ότι ακόμα και σε κακή μέρα βρίσκεται πολύ ψηλά στους πόντους. Σκοράρει με απίστευτη ευκολία. Καταρρυπάς. Οπότε σίγουρα είναι επικίνδυνος για κάθε αντίπαλη άμυνα. Θεωρώ ακόμα και στη Master ότι θα ίσχυε το ίδιο, οπότε να. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με εκείνον. Και συνεχίσουμε με τους Μιναρίς, καθώς θα επέλεγα και τον Νίκο Λιόλιο. Ναι. Είναι ο Σλούκας και ο Ναν της διοργάνωση. Θεωρώ πως ναι. Ναι. Θα έβαζες και τρίτο γκάρ το Χρυσαντακόπουλο. Ναι. Σαφώς. Άρα θα έπαιζε με τρία γκάρντ. Ναι, θα επέλεγα μια πιο κοντή ομάδα, γιατί θεωρώ πως είναι απαραίτητος. Είναι το σήμα κατά τεθέν τον Μπεγουλάκη. Δεν γίνεται να φτιάξει μια πεντάδα χωρίς να είναι μέσα. Πραγματικά. Και τώρα πάμε στα δύσκολα, γιατί η θέση 4 και 5 είναι πιο... έχει περισσότερες επιλογές. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου. Και εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου. Για πες. Θεωρώ πως θα επέλεγα σίγουρα τον Σπίλιο Καστή, καθώς είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ κάτω από το καλάθι
στη development. Μαζί σου. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι εσύ δεν είδες το περσινό μπασκετάκι, βλέπεις μόνο το φετινό, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην πούμε και τον MVP του περσινού μπασκετάκι, τον Χριστοδουλόπουλο, τον Λάκιστας. Ο οποίος ήταν καταπληκτικός πέρυσι. Φέτος δεν έχει τραβήξει τόσο, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι παίχτης που αρέσει και πιο πολύ να παίζει στα play-off, στα κρίσιμα, όταν η μπάλα καίει. Θα συμφωνήσω μαζί σου, οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε έτσι την πεντάδα μας. Μία πρόβλεψη για το ποιος θα πάρει την development. Έστω και αν είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, έχω τουλάχιστον 4 ομάδες στο μυαλό μου, οι οποίες έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Θέλω να μου κάνεις μία πρόβλεψη όμως. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, καθώς είναι ομάδες όπου κακά τα ψέματα εξαρτώνται από συγκεκριμένους παίχτες η απόδοσή τους. Γι' αυτό είναι μπασκετάκι, αλλιώς θα ήμασταν στην Ευρωλίγκα. Προφανώς δεν μπορούν όλες οι ομάδες να έχουν 12 εισάξιους παίχτες. Μόνο οι Lakers νομίζω καταφέρουν να έχουν ένα rotation που παίρνουν πράγματα από όλους. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι οι Lakers είναι ίσως η μόνη ομάδα, όπως και οι Νομπελίστες όμως. Είναι δύο ομάδες που δεν εξαρτώνται από αστέρια στο roster, που είναι ισορροπημένες ομάδες και που δεν θα τους επηρεάξουν τόσο πολύ οι απουσίες όπως σε άλλες ομάδες. Ναι. Οπότε, δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν ομάδες που βασίζονται πολύ στο ατομικό παιχνίδι παιχτών. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις τον Χρυσανθακόπουλο από τους Μπεγουλάκη, δεν νομίζω ότι έχουν τύχει σε έναν τελικό απέναντι σε μια γεμάτη ομάδα. Αν αφαιρέσεις τον Γιαννακόπουλο ή τον Λιόλι από τους Μιναρίστ, επίσης νομίζω ότι δεν έχουν τύχει. Αν αφαιρέσεις τον Ζήση από την Κλάφτα, επίσης δεν έχει τύχει. Οπότε, η τελική σου πρόβλεψη ποια είναι? Θεωρώ πως είναι οι Lucky Stars. Αλλιώς, όποιος καταφέρει να κερδίσει τους Lucky Stars. Μάλιστα. Πάμε Master. Πάμε. Στη Master, στον νήμα, στην τελευταία αγωνιστική, οι Tech Bandy πήραν την πρωτιά από τους Tragic, που ιτήθηκαν από τους Net Reapers. Οι Tragic, μάλλον η Master είναι μια κατηγορία η οποία η κορυφή άλλαξε πάρα πολλές φορές. Ήταν πρώτη Yellow Submarine, τελικά πέρασαν μπροστά οι Tragic με τριπλή ισοβαθμία, τελικά οι Tragic ιτήθηκαν τελευταία αγωνιστική και σε απόλυτη ισοβαθμία Tech Bandy με Yellow Submarine, που είχαν δύο νίκες και οι δύο από μία νίκη κάθε ομάδα με 4 πόντους διαφορά, ακριβώς την ίδια διαφορά δηλαδή, τελικά μέτρησε τον goal average και οι Tech Bandy πήραν την πρωτιά. Θα παίξουμε τους Dari Dari, που οι Dari Dari είναι ουσιαστικά η ομάδα που τους έδωσε την πρωτιά πριν δύο αγωνιστικές, όταν νίκησε το Submarine. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που είχαμε δει στο παγκόσμιο μπάσκετ. Λοιπόν, έχουμε Tech Bandy εναντίον Dari Dari. Το ζευγάρι 1-8. Αυτό που νομίζω ότι έχει φαβορεί και outsider. Αλλά όλα τα outsider για μένα έχουν πιθανότητες να κάνουν πράγματα. Yellow Submarine στο 2 ή τα Jazz στο 7. Orlando Tragic στο 3, Net Reapers στο 6, Rewind του περσινού προημιτελικού, που τότε οι Net Reapers είχαν πάρει τον πρώτο αγώνα, αλλά οι Tragic επικράτησαν στη revenge και κάλυψαν και τη διαφορά. Και στο 4-5, ίσως το πιο αμφίρροπο, βουνά από την Teenagers. Τα βουνά που επίσης έχουν ένα γεμάτο roster, αλλά σπάνια μαζεύονται όλοι. Πάμε ένα προς ένα τα ζευγάρια. Θέλω πρόβλεψη για το καθένα. Tech Bandy, Dari Dari. Εντάξει, θεωρώ ότι μην κρυβόμαστε, έχουμε ξεκάθαρο φαβορίτους σε Tech Bandy, οι οποίοι έχουν δείξει πως με οποιοδήποτε αντίπαλο μπορούν να παίξουν το μπάσκετ τους, να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι, ακόμα και αν χάσουν. Που είναι σπάνιο. Ναι, και επίσης είναι νομίζω η νούμερο ένα ομάδα στο μπασκετάκι που πραγματικά δεν βασίζονται σε παίχτη συγκεκριμένο. Όποιος και να λείψει. Η ομάδα είναι ίδια. Η ομάδα είναι ίδια. Παίζει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Πολύ motion επίθεση. Πολύ καλή κυκλοφορία. Έχει καλά πεντάρια, αλλά έχει και καλούς περιφερειακούς που τη βάζουν απ' έξω. Έχει πολύ καλό inside game. Έχει πολύ καλό παιχνίδι και από την περιφέρεια. Μπορεί για πλάκα να βάλει 85-90 πόντους. Και
άπαξ και τους αφήσει να μπουν στο λεγόμενο comfort zone, δηλαδή να αισθανθούν καλά μέσα στο match, να κυκλοφορήσουν την μπάλα όπως θέλουν, να τρέξουν το γήπεδο όπως θέλουν, δεν έχουν αντίπαλο. Και το λέω για οποιαδήποτε ομάδα, αν τους αφήσει. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει ένας αντίπαλος να τους πιέσει, να τους βγάλει από, από το σημείο που νιώθουν αυτοί άνετα. Βέβαια και οι Ντάρι έχουν δείξει ότι είναι η ομάδα των εκπλήξεων. Η ομάδα των θαυμάτων, η ομάδα Refuse to Lose. Έχει καλούς παίχτες, έχει το Στεργίου που έλειπε και από τραυματισμό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο οποίος Στεργίου, αν έπαιζε όλη τη χρονιά, θα ήταν πολύ πιο ψηλά η Ντάρι. Αλλά έχασε τον Πίπα. Έχασε τον Πίπα. Αλλά ο Στεργίου νομίζω είναι μια κλάση πάνω από τον Πίπα. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι μπορείς να κρίνεις καλύτερα σύμφωνα με αυτό, γιατί εγώ δεν τον έχω προλάβει να τον πω. Τον πρόλαβα και στα prime του πριν πάθει τον. Έπαθε ρήξη μηνίσκου και μόνο το ότι έχει γυρίσει και είναι σε ένα καλό επίπεδο δείχνει ότι είναι παιχταράς. Είναι ένας πολύ δύσκολος τραυματισμός. Έλειψε σχεδόν 6 μήνες και έχει γυρίσει και είναι ουσιαστικά ένα παίκτης ο οποίος έκρινε το παιχνίδι με το Σαν Μαρίν. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Υπάρχει ο Στιβαχτάκης, ο οποίος έχει βάλει το σουτ της χρονιάς μέχρι τώρα. Πραγματικά, ποιος το ξεχνάει το buzzer beater με τους Eagles που έγινε χαμός στο Προμηθέας Park. Στα 2 δευτερόλεπτα πήρε την μπάλα με πλάτη προς το καλάθι, έκανε turn around στο τρίποντο και το έβαλε. Φοβερό, ίσως το καλάθι. Ίσως είναι το κορυφαίο μπασκετάκι, το κορυφαίο buzzer beater που έχουμε δει στο μπασκετάκι ever. Και μάλιστα ήταν η μέρα που είχαμε 2 buzzer beater. Είχε βάλει και ο Κάλης. Το Κάλης νωρίτερα με τους Tragic. Υπάρχει ο Παπαμιχαήλ. Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, τι να πούμε. Υπάρχει ο Σκάλτσας, υπάρχει ο Παύλος, υπάρχει ο Λίτης, υπάρχει ο Λίρας, MVP των περσινών τελικών και του Κυπέλου και της Master. Θα αδικήσω, παιδιά. Υπάρχει ο Αγγελόπουλος, υπάρχει. Σωτηρόπουλος. Ο Σωτηρόπουλος. Τι να πω. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον. Ο Γιούρδης. Ο Γεράνιος. Ο Γεράνιος και ο Γιούρδης, βέβαια. Βέβαια το Γεράνιο δεν τον έχουμε πολύ δει φέτος. Εντάξει, ο Λιούρδης είναι το καλύτερο 4-5 της διοργάνωσης, νομίζω μακράν. Οι εμπειρίες που έχει ο Λιούρδης, η εξυπνάδα που έχει στο παιχνίδι του και το φλόπινγκ που κάνει που θυμίζει λίγο Ρούντι Φερνάντεθ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το αλατοπίπερο. Και όπως σας έχει πει και ο ίδιος, στην ομάδα του δεν παίζει 4-5, απλά στο μπασκετάκι καθώς εντάξει, έχει άλλα κορμιά στο μπασκετάκι. Ύψους, ναι. Παίζει ψηλός. Και βέβαια ο Γιάννης ο Βαλέρης, ο οποίος είναι ήρεμη δύναμη, είναι αυτός ο οποίος το θέλει περισσότερο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος του είχα πει στο ξεκίνημα της χρονιάς ότι φέτος πιστεύω ότι δεν θα πάρουν το πρωτάθλημα οι Tech Buddy, για να δω την αντίδρασή του και παρεξηγήθηκε. Από τότε δεν μου πολύ μιλάει. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Εδώ είναι για να μας διαψεύσει. Εδώ είναι για να μας διαψεύσει. Εμένα μου αρέσει να βάζω κίνητρο. Όταν οι άλλοι έχει επέλθει ένας κορεσμός, τα έχουν πάρει όλα. Πρέπει να βρεις νέους μοχλούς για να τους δώσει κίνητρο. Θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, πιστεύω, εκεί. Αλλά νομίζω ότι οι Ντάρι είναι δύσκολο να ακολουθήσουν σε όλο το 40 λεπτό τους Tech Buddy. Από εκεί και πέρα, Yellow Submarine. Είναι το δεύτερο φαβορί της διοργάνωσης, έχω την εντύπωση. Θα παίξουν με τους Utah Jazz, που είναι επίσης μια ομάδα που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις φέτος. Είναι ομάδα ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Έχει κερδίσει τους Tech Buddy, έχει κερδίσει και τους Tragic και έχει χάσει από ομάδες που δεν μπήκαν καν στα play-off, όπως η Beat and Roll. Εκεί, για τους Submarine, ποια είναι η απόψη σου? Εντάξει, μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Όταν έχεις έναν παίκτη όπως είναι ο Κάλης. Ο Γκάλης, όπως το λέμε στον πρωτάθλημα. Ο οποίος έχει και βοήθειες προφανώς. Έχει και άλλους αξιόπιστους παίκτες η Yellow Submarine. Αλλά νομίζω ότι ο Κάλης είναι ο στάρ της ομάδας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον έχουμε δει, δηλαδή ακόμα και όταν λέμε ότι κινείται σε ριχά νερά, τα ριχά νερά του Κάλη είναι 20 πόντι. Ναι, ίσως να είναι και αρκετά με μια καλή εμφάνιση από τους υπόλοιπους παίκτες για να κερδίζουν οι Σαμαρίν. Υπάρχει ποιότητα. Τώρα αν είναι στη μέρα του. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ξέρει πώς να στελεχώνει τις ομάδες. Υπάρχει ένας Στεφανίδης δίπλα του. Ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει ένας Μαρκόπουλος. Ο Στεφανίδης εξαιρετικό σουτέρ. Πολύ καλό σουτέρ. Υπάρχει ο Μαρκόπουλος, ο οποίος είναι ο παίχτης για των ειδικών αποστολών στην περιφέρεια. Και αυτός που τρώει το περισσότερο ανάθεμα, ενώ κάνει πολύ καλά παιχνίδια.
Πραγματικά, άμα ακούσει φωνές από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, συνήθως είναι για τον Μαρκόπουλο. Ναι, υπάρχει ο Κούγιας, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Στα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλά παιχνίδια, ναι. Υπάρχει ο Κοντόγιωργας, ο οποίος μπαίνει τώρα σιγά σιγά, θα τον δούμε. Απλά το μόνο θεωρώ ότι θερούν λίγο στο 5 σε σχέση με τους ανταγωνιστές, δηλαδή με τους Τράτζικ και με τους Tech Buddy. Υπάρχει ο Μάργελος, υπάρχει ο Σπαλιάρας, θα δούμε. Ο Σπαλιάρας συνήθως δεν κινείται και εκείνος 100% κάτω από το καλάθι. Ναι, του αρέσει περισσότερο το σουτάκι μέσης απόστασης, κάτω από το καλάθι δεν είναι τόσο καλός. Θα δούμε. Πάντως νομίζω ότι το μεγάλο ερωτηματικό για τους Submarine είναι τι θα γίνει αν κλείσει τον Γκάλι. Αν περιορίσει τον Γκάλι, αν του χαλάσει το μυαλό. Κάτι το οποίο για τους Tech Buddy δεν υπάρχει. Γιατί όποιον και να κλείσεις είναι μια ομάδα λερναία ύδρα. Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, αν παίξουν οι Tech Buddy με τους Submarine και δεν παίξει καλά ο Γκάλις, είναι αναγκασμένοι να έχουν σε πολύ μεγάλη μέρα τον Στεφανίδη, να βάλει μεγάλα σούτο Κοντόγιωργας, να βάλει μεγάλα σούτο Κούγιας, ενώ οι Tech Buddy ξέρεις ότι θα τα βάλουν. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχω δει κάποια ομάδα να έχει καταφέρει να τον κλείσει. Ναι, εντάξει, είναι... Okay, συμφωνώ σε αυτό που λες. Είναι και λίγο άτοπο αυτό που λέω. Πάντως, οι Tech Buddy τον είχαν κλείσει στο μεταξύ τους παιχνίδι που κέρδισαν κιόλας στην κανονική διάρκεια. Με τους 4 πόντους λες. Με τους 4 πόντους. Εκεί δεν ήταν καλός ο Κάλης. Ξύπνησε λίγο προς το τέλος, αλλά ήταν αργά. Αν είναι μόνο μία ομάδα και που μπορεί να... Είχε πάει να το γυρίσει ο Στεφανίδης εκείνο το μάτς που έβαλε και το τρίποντο που μείωσε στους 2. Ναι, ναι. Θεωρώ πως αν είναι μία ομάδα που μπορεί να καταφέρει να τον περιορίσει, σίγουρα είναι η Tech Buddy. Jazz είναι μία ομάδα που είπαμε είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Έχει καλούς παίχτες, με νομίζω κορυφαίους τους 2 σαρίδες, τον Λευτέρη και τον Αντώνη. Έχει τον Νίκο τον Μιλωνά. Έχει βαριά κορμιά τους Κομνηνό και Βαγενά. Είναι μια ομάδα με πολύ potential, πολλά υποσχόμενη. Νομίζω ότι είναι και οι δύο Γασπαράτη, μην τους ξεχάσω. Νομίζω ότι κάτι τους λείπει για να είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Με αυτό τον κορμό που έχουν φέτος, αν βρουν δύο παίχτες ακόμα οι οποίοι να έχουν ηγετική στόφα, νομίζω ότι μπορούν να πάνε πολύ ψηλά του χρόνου οι τα Jazz. Για φέτος θεωρώ ότι δεν μπορούν να χτυπήσουν τους Submarine. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως η Submarine είναι πολύ δύσκολο σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι να χάσουν. Δηλαδή χάνουν δύσκολα, το έχουμε δει ότι χάνουν δύσκολα. Αλλά οι Jazz έχουν δείξει ότι όταν είναι πλήρης και έχουν καταφέρει αρκετές φορές να είναι πλήρης, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 10-11 άτομα όταν μαζεύονται, σε τέτοια παιχνίδια έχουν δείξει ότι είναι πολύ δυνατοί. Στα τελευταία παιχνίδια βέβαια δεν καταφέρνουν να μαζευτούν τόσο πολλά άτομα. Οπότε δεν ξέρω... Θα μαζευτούν, αλλά και πάλι κάποιοι είναι από απραξία, έχουν χάσει λίγο τον αυτοματισμό τους, δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα για τους Jazz. Μακάρι να με διαψεύσουν και να τους δούμε ψηλά, γιατί είναι από τις ομάδες που συμπαθώ, μπορώ να πω, στο μπασκετάκι. Γιατί μ' αρέσει το μπάσκετ που παίζουν. Παίζουν ένα σύγχρονο μπάσκετ. Έχουν καλούς κοντούς οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι. Μπορούν και να εκτελέσουν από την περιφέρεια και να διεισδύσουν και να παίξουν με πλάτη. Οι δύο σαρίδες λέω τώρα, ειδικά ο Λευτέρης ο Σαρής έχει φοβερό mid-range. Ο Αντώνης έχει πολύ καλό turnaround. Μπορεί δηλαδή πολύ εύκολα να παίξει στο low post γιατί είναι παιδί με αρκετό όγκο. Οπότε μπορεί να βάζει αντιπάλους στην πλάτη του και να δημιουργεί ανισορροπίες στην αντίπαλη άμυνα. Πασάρουν καλά. Νομίζω όμως ότι η Jazz είναι ένα κλικ κάτω από τους Submarine. Και είναι όμως και αυτή μια ομάδα ισορροπημένη, όπου όπως είπαμε νωρίτερα και για τους Tech Buddy, αλλά σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο, λόγω ότι μιλάμε και για τους πρωταθλητές, ότι η Utah Jazz είναι επίσης μια ομάδα που δεν εξαρτάται από πρόσωπα. Δηλαδή είναι μια ισορροπημένη ομάδα, όπου έχει αρκετούς παίκτες που είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν έχει... Μπορεί να βγάλει πολλούς πρωταγωνιστές. Αυτό. Δεν έχει τον ένα παίχτη που περιμένει σε κάθε παιχνίδι να σου κάνει το κάτι παραπάνω, σου βάλει το φίδι από την τρύπα. Είναι ένα κλικ πάνω οι δύο σαρίδες, αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και. Τους είπαμε, είναι ο Κομνηνός, είναι ο Βαγενάς, είναι η Γασπαράτη, είναι οι Μιλωνάδες, είναι ο Καβούλας που έχει καιρό να έρθει. Εν πάση περιπτώσει, Tragic, ναι, τρύπες.
Εδώ για μένα είναι το πουλένο μου στη διοργάνωση, είναι Trippers. Έχουν κάνει εκπληκτικό finish στο πρωτάθλημα και μου βγάζουν εμένα ένα vibe ότι αρνούνται να χάσουν από οποιονδήποτε. Mm-hmm. Παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Βγήκαν έκτη, αλλά είναι λίγο πλασματικό. Αν κατάφεραν από το ξεκίνημα τη σεζόν να είναι στη φόρμα που είναι τώρα, ή έστω να μαζεύονται τόσο πολύ όσο μαζεύονται τώρα, θα είχαν τερματίσει πιο ψηλά. Φοβερός Τσιρόνης. Απίστευτα κλατς. Απίστευτα κλατς. Πολύ καλός Στέρο Τζίφος. Ο οποίος έλειπε κιόλας στο τελευταίο παιχνίδι. Όπου είχαν το μεγάλο άτυχο τον Αγγελινά που τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τους Orlando Tragic και όπως είδα τον τραυματισμό του, πολύ δύσκολο να παίξει στα play-off. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς όλη τη χρονιά στα περισσότερα παιχνίδια που δεν ερχόταν ο Αγγελινάς δεν έχουν ψηλό οι Net Reapers. Ναι, εντάξει. Βέβαια και ο Αγγελινάς δεν είναι πεντάρι, είναι ένα τριαρωτεσάρι που κινείται όμως περισσότερο στην περιφέρεια. Απλά μπορεί σε ειδικές συνθήκες να μαρκάρει ψηλούς. Βασικά αυτό το να μαρκάρει ψηλούς λόγω του ύψους του. Δεν έχουν άλλο παιδί που να είναι. Υπάρχει ο Μάνος Τζανής που είναι η ψυχή της ομάδας, ο αρχηγός. Έχει μείνει από πέρυσι. Είδαμε τον Ραφαήλ Μίχο να επιστρέφει. Που ο Ραφαήλ Μίχος είχε λείψει στα περισσότερα παιχνίδια. Είναι ένας παίχτης πολύ ποιοτικός. Παίζει και Α2 Σκαή στο Σκαγιοπούλιο. Συμπαίχτης του Ζήσικη. Τώρα στο 5 βλέπουμε παίχτες όπως ο Λάμπρος, ο Τάκης και ο Σαμπουνάς να παίζουν κατά συνθήκη. Γιατί ναι, γιατί κανένας, δεν είναι κανένας από τους 2-5. Ναι. Μας το έχουν δηλώσει και οι δύο οι παίχτες ότι παίζουν. Και γι' αυτό κιόλας ενώ είναι καλοί παίχτες, τους βλέπουμε πολλές φορές να μην παίζουν τόσο καλά, να εξαφανίζονται επειδή ακριβώς τους ζητιέται να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Γιατί είναι μοναδικοί που μπορούν κάπως να την παλέψουν σε αυτή τη θέση. Είναι μια ομάδα την οποία αν δεν τη σκοτώσεις, θα επανέλθει. Δηλαδή τους έχουμε δει να γυρνούν πολλά παιχνίδια από το μείον 10, το μείον 12, το μείον 14. Και στο τέλος άπαξ και το μάτς πάει στον πόντο, συνήθως το παίρνουν. Σε αντίθεση με πέρυσι, θα σου το πω και αυτό, ήταν η μεγαλύτερη λούζα στο μπασκετάκι. Χάναν όλα τα παιχνίδια στον πόντο. Φέτος είναι τελείως διαφορετική. Θεωρώ πως στο ζευγάρι αυτό θα γίνει χαμός. Να πούμε και για τους Tragic. Έχουν πλειάδα στη θέση 5 με δύο πολύ ποιοτικούς παίχτες. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι η αδυναμία της μίας ομάδας είναι η δύναμη της άλλης στην ουσία. Υπάρχει ο Κανατάς και ο Γαλίφας. Πάρα πολύ καλοί παίχτες και οι δύο. Ο Κανατάς, ο οποίος είναι ένας παίχτης που αν βρεθεί, έχει πολύ ωραίες κινήσεις, υστερεί λίγο στα τελειώματά του. Αν φτιάξει αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι του, είναι παίχτης που μπορεί να παίξει εύκολα ακόμα και σε Α1 Σκαή ή Γάμα Εθνική. Απλά υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Γαλίφας είναι παιχταράς γιατί είναι δίμετρος, βλέπει πάρα πολύ γήπεδο. Δημιουργεί πάρα πολύ καλά, είναι ένας playmaker ρακέτα, θυμίζει Μουσταφά Φαλ. Έχει ακόμα και το τρίποντο. Μας έχει δείξει ότι καταφέρει να σκοράρει ακόμα και από τα 6.75. Ναι. Δηλαδή είναι ένας πολύ χρήσιμος παίχτης στο 5. Ναι, απλά για μένα αυτό που δεν μου αρέσει τόσο στους Tragic. Και έχει και καλύτερα ποσοστά βολών σε σχέση με τον Κανατά, έτσι. Γιατί και πολλές φορές οι ομάδες δεν μπορούν να τους σταματήσουν και συνήθως πηγαίνουν σε βολές. Νομίζω όλοι οι παίχτες στο μπασκετάκι έχουν καλύτερα ποσοστά βολών από τον Κανατά. στο τελευταίο παιχνίδι είχε 1 στους 12, 2 στους 12, κάτι τέτοιο. Με τους Net Reapers. Ήταν αρκετά χαμηλά η αλήθεια είναι, δεν θυμάμαι. Και στο πρώτο τελευταίο. Τέλος πάντων, όλοι οι παίχτες έχουν μια αδυναμία. Ακόμα και εγώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Να πούμε ότι αυτό που δεν μου αρέσει τόσο πολύ στο Tragic είναι ότι φέτος έχει κάνει ένα downgrade ο Σκιαμπλής. Που πέρυσι ο Σκιαμπλής ήταν ο καλύτερος παίχτης στο Tragic, έκανε εκπληκτική χρονιά. Ήταν ο πιο clutch παίχτης της ομάδας. Τον είχα βαφτίσει ο Jimmy Butler του μπασκετάκι γιατί φοράει και το 22. Φέτος κάνει μια πολύ αδιάφορη χρονιά. Να δούμε αν θα μπορέσει στα playoff να βελτιώσει την εικόνα του. Έχει έναν πολύ καλό playmaker το Δημόπουλο. Έχει τον Μπολάνο, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ κυρίως στην άμυνα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Κάτι λείπει από τους Tragic. Δεν μπορώ να τους χρήσω φαβορί. Πέρυσι είχαν πάει στον τελικό και το έχασαν από τους Tech Bandit. Ίσως αυτό που λείπει από τους Tragic είναι και ο Γκίνι. Ναι, ενδεχομένως. Πάμε στους... τι ήθελα να πω. Οι Tragic, οι οποίοι πέρυσι είχαν πάει τελικό, το έχασαν από τους Tech Bandit.
Και πρόπερσι είχαν πάει τελικό development, το είχαν χάσει από τους Teenagers. Δηλαδή είναι μια ομάδα που στους τελικούς θυμίζει λίγο Ολυμπιακό. Θα δούμε αν θα μπορέσουν φέτος να σπάσουν την κατάρα. Καταρχάς να πάνε στους τελικούς που είναι πιο δύσκολο από άλλες χρονιές για μένα. Και έπειτα. Όπως είπαμε, οι Net Reapers είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στο τρίποντο. Αυτό είναι το στοιχείο τους, εκτελούν μόνιμα τρίποντα. Είναι αρκετά εύστοχοι και μάλιστα όχι ένας, είναι οι περισσότεροι παίκτες εύστοχοι στο τρίποντο. Και μάλιστα όλοι τα βάζουν όταν πρέπει. Πραγματικά, δηλαδή έχουν τουλάχιστον 6-7 εκτελεστές που να ευστοχούν σε κάθε παιχνίδι. Είναι απίστευτο αυτό που καταφέρνουν. Βέβαια, είναι αυτό που λέμε, ότι επιθετικά όμως υστερούν πάρα πολύ κατά το καλάθι, όπου αυτή πρέπει να είναι και η δύναμη των Tragic, οι οποίοι τους έχουμε δει να μην είναι τόσο δυνατοί στο τρίποντο, αλλά κατά το καλάθι με τους δύο αυτούς παίκτες είναι πολύ δυνατοί όταν είναι στη μέρα τους. Πάμε λοιπόν για ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι, πολύ ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη. Και πάμε και για το τελευταίο, βουνά P-Teenagers. Έχουμε τα βουνά που τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Όλη τη χρονιά ήταν εκεί. Δηλαδή, το ξέραμε ότι θα βγουν τέταρτη από τα Χριστούγεννα. Δεν επιδίωξαν να πάνε παραπάνω, γιατί είχαν και αρκετές απουσίες σε κρίσιμα μάτς. Δεν μπορούσαν να πάνε και παρακάτω. Έχουν μια ομάδα με φοβερή ποιότητα, αν παίξουν όλοι. Υπάρχει ο Βαφιάδης και ο πατέρας και ο γιος, γιατί και ο πατέρας είναι καλός. Είναι πολύ χρήσιμος παίχτης. Ναι, πολύ χρήσιμος παίχτης. Υπάρχει ο Λιόλιος, ο Παναγιώτης. Δεν υπάρχει Νίκος φέτος. Υπάρχει ο Τσούνας. Υπάρχει ο Δενδύς. Ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου. Τρομερός φέρ. Ο Μανού Τζινόμπιλ του μπασκετάκι. Όχι σε στυλ παιχνιδιού, στα μούτρα είναι ίδιος. Υπάρχει ο Μαντάς. Υπάρχει ο Μαντάζ, βέβαια. Έχει τρομερούς σουτέρ η ομάδα των βουνών. Ναι, πολλούς σνάιπερς. Βέβαια, το θέμα είναι ότι επειδή δεν έχουν καταφέρει ποτέ να μαζευτούν όλοι, τι θα γίνει στα play-off και ακόμα κι αν είναι όλοι, πώς θα βρουν χημεία. Είναι... Βέβαια, είναι οι περισσότεροι έμπειρα παιδιά, μπαρουτοκαμνισμένα, με πολύ μπασκετικό IQ που... Έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Ξέχασα να αναφέρεις και τον Αναστασόπουλο, που είναι... παράληψή μου. Από τους κορυφαίους παίκτες στο βουνό. Υπάρχει ο Αγιούς, βουνών. Υπάρχει ο Κουμανιώτης, υπάρχει πολύ πράγμα στα βουνά. Όταν μαζευτούν. Και επί την Angels από την άλλη, οι οποίοι πρόπερς κατέκτησαν την development, πέρυσι πήγαν τελικό κυπέλου, είχαν τη μεγάλη ατυχία λίγο κατά τη διάρκεια των play-off να έχουν το πρόβλημα που είχε ο Μέμος ο Λέζος, ο οποίος έλειψε από τα γήπεδα για περίπου 6 μήνες, αλλά επέστρεψε τριμήτερος. Προσπαθεί ακόμα να βρει την σπιρτάδα και την εκρηκτικότητά του, αλλά όπως και να έχει ένα αρκετά έμπειρο και καλά δομημένο ρόστερ η ομάδα των πετινών. Νομίζω πως είναι το πιο ισορροπημένο ζευγάρι. Ναι. Κατά ψέματα. Υπάρχει ο Ασπρούλιας, ο οποίος έχει την πιο κλασική κίνηση στο μπασκετάκι, αυτό το αγαπημένο του mid-range jump shoot από τα 6 μέτρα που το βάζει μόνο όταν το μαρκάρει ο αντίπαλος ασφυκτικά. Πραγματικά. Όταν σου φέρει ελεύθερος, δεν μπορεί να το βάλει. Υπάρχει ο Ζαβέρδας, ο οποίος ήρθε φέτος μεταγραφή και έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά ως τώρα. Ένα σχόλιο για το Ζαβέρδα. Θεωρώ πως είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, είναι σήμα κατά τεθέν για τους Petinagers, αλλά δείχνει ότι όταν είναι στην κακή του μέρα, δεν είναι συχνά στην κακή του μέρα, μπορεί να είναι και μοιραίος για την ομάδα των Petinagers. Αλλά είναι και ο παίκτης που μπορεί να το πάρει πάνω του, να βάλει 30 πόντους και να τους οδηγήσει στη νίκη. Είναι ένας παίκτης που έχει και κατάρα. Δεν έχουμε δει να το κάνει. Είναι λοιπόν το πιο ισορροπημένο ζευγάρι. Θα κρυθούν πολλά από το πόσοι παίκτες θα είναι στα βουνά. Νομίζω ότι είναι 50-50. Ο Μέμος είναι η ψυχή της ομάδας. Καλά, ο Μέμος είναι η πιο καλή φιγούρα του μπασκετάκι και είναι η πιο συμπαθητική καλή φιγούρα, θα το πω έτσι. Πραγματικά και καταφέρνει πάρα πολλές φορές να μεταδώσει το πάθος του και την τρέλα του στους συμπαίκτες του. Οπότε σε πολλά σημεία που τους βλέπουμε να χαλαρώνουν, καταφέρνει να τους κάνει πάλι φορτσά τους. Ξεκινάει τη χριστοστάθμιση. Λοιπόν, πρόβλεψη για το ποιος θα κατακτήσει το Master.
Εντάξει, θα παίξω safe και θα πω τους Tech Buddy, αλλά νομίζω πως θα μπορούσαμε να δούμε έκπληξη. Εγώ δεν θα παίξω safe, θα πω κάτι το οποίο μου έχει κάτσει και θα ήθελα να το δω. Θα πω είναι Trippers. Νομίζω πως ο κάθε υγιής φίλαθλος θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο. Μια ομάδα δηλαδή που κανείς δεν την περίμενε για κάτι τέτοιο. Για τόσο ψηλά. Ωραίο. Σαν να πεις να πάρει το Λαύριο του Basket League. Το θέλει κάθε υγιής φίλαθλος. Ναι, όντως το θέλουμε αυτό. Θέλω να πω ότι από το να το πάρει ο μεγάλος ο αντίπαλος είναι αυτό που θα σε πειράξει λιγότερο, που θα πεις γιατί όχι. Να. Θα ήθελα ένα top 5 και από τη Masters, στα γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Τι θα έβαζες? Πολύ, πολύ πιο δύσκολη Master, αλλά... Είναι πολύ πιο δύσκολο. Εντάξει, σίγουρα αν μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποιον είναι με τον Κάλι. Εντάξει, ναι. Τώρα ποιος θα είναι δίπλα του... Πολύ θα μπορούσε. Δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Εσείς κάποιον στο μυαλό σου? Θα έβαζα... Ποιον να έβαζα από εκεί? Άρχισα να σκεφτώ. Εντάξει, νομίζω ότι θα πάμε το προφανές. Θα φανεί, θα βάλω δίπλα του. Πάλι θα πάμε με δύο περιφερειακούς από μία ομάδα. Κάλλη Στεφανίδη. Θα βάλεις τον Στεφανίδη, ναι, και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν. Στο 3 τώρα νομίζω ότι θα πάω με τον... θα πάω με ένα κλασικό τριάρι, θα πάω με τον Τζίφο. Γιατί είναι φοβερό σουτέρ και εντάξει, γιατί θες 3 μιλάμε, να βάλουμε ένα σουτέρ. Στο 4 θα παίξω μάλλον με 2-4 πεντάρια. Θα βάλω τον Γαλίφα και θα βάλω και τον Λιούρδη από το εκπάντη. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε... Είμαστε μαζί. Είμαστε καλά. Εντάξει, αδικούμε παίχτες. Ναι, πραγματικά αδικούμε παίχτες. Θα μπορούσα να πολύ βάλω να σαρή, ήταν. Ας πούμε, στην περιφέρεια τον Αντώνη. Θα μπορούσα να βάλω τον Τζούνα στο 5. Απλά ο Τζούνας δεν έχει παίξει τόσο. Γι' αυτό δεν τον βάζω. Σαν ποιότητα τους πατάει όλους, αλλά και σαν εμπειρία, έτσι. Θα μπορούσε και ο Σωτηρόπουλος από τους Τεχπάτη να και ο Σωτηρόπουλος, αλλά και αυτός έλειψε σε αρκετά παιχνίδια. Ακόμα και ο Λίτης θα μπορούσε να μπει μαζί με τον Λιούρδη, γιατί συνθέτουν ένα πολύ καλό δίδυμο στη front line. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα δεν θα σποιλάρουμε άλλο, θα τα αφήσουμε στην κρίση σας. Πάμε για για ένα πολύ δυνατό finish στο φετινό μπασκετάκι. Και μένει να δούμε τι θα συμβεί στο τέλος. Είναι καλό το ότι έχει τελειώσει το NBA, η Euroleague, η Basket League, όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Και μένει μόνο το μπασκετάκι να το θαυμάσει όλη η Ευρώπη. Μένει το γλυκό. Μένει το γλυκό. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από τον Αντρέα Φραγκούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας που μας κρατήσατε συντροφιά. Και πάμε να δούμε αν θα έχουμε εκπλήξεις, αν θα έχουμε τα αναμενόμενα και ελπίζουμε σε μεγάλα παιχνίδια. Και τον Αντώνη Παναγόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα, να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.